Λοιπόν, άμα επιτρέπετε όμως, θέλω να αφιερωθώ λίγο στον κύριο Τριφωνίδη για τα χθεσινά, κύριε Τριφωνίδη. Θεωρείτε ότι κλείνει το ζήτημα με αυτή την αναφορά για γλωσσικό, λεκτικό ατόπιμα προς την κυρία Ανθούση. Γι' αυτό, καταρχάς, πείτε μας πώς προέκυψε το όνομά της σε μια συζήτηση για το μεταναστευτικό, για το δημογραφικό, την αλλίωση στην Κοκκινοτριμηθιά, εν τη απουσία της κυρίας Ανθούση που δεν είχε κληθεί. Εξηγήστε μας λίγο η αναφορά σας προς το άτομό της. Το ταγέρ θα το δούμε μετά. Παρακαλώ, ναι. Όπως είπετε και εσείς, το θέμα ήταν το θέμα του δημογραφικού, το ναι. μεταναστευτικό στην Κοκκινοτριμηθιά, που αναδείχθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν και ταλανίζουν την περιοχή, τους κατοίκους, με όλα τα συνεπακόλουθα. Ναι. Την ίδια ώρα, οι άτυποι μετανάστες, οι οποίοι αιτούνται πολιτικό άσυλο, mm-hmm. δικαιούνται το μηνιαίο επίδομα από το Υφυπουργείο Πρόνοιας, το οποίο θα πρέπει να πάνε στο Γραφείο Ευημερίας στην Λακατάμια για να το πάρουν. Ναι. Αυτή η μετακίνηση φέρνει πάρα πολλές δυσκολίες. Ναι. Αυτή η μετακίνηση δεν φέρνει σας πάρα πολλές... Δεν κύριε Τριφωνίδη, στο Skype σας για να σας βλέπουμε κιόλας. Ναι, έχει διακοπή. Ναι, να συνδεθούμε. Απαντήστε για να συνδεθούμε να σας βλέπουμε κιόλας. Απαντάω. Κύριε Τριφωνίδη. Λοιπόν, ναι. Δυστυχώς το ωραία, μιλάτε μου εσείς για να μην χάνουμε τηλεοπτικό χρόνο, κύριε Τριφωνίδη. Ναι. Ναι. Αυτή η μετακίνηση στη Λακατάμια φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τους άτυπους μετανάστες, οι οποίοι διανυκτερεύουν εκεί στην περιοχή στη Λακατάμια. Ναι. Για κύριε Τριφωνίδη, μπορούν... άνω τελεία, αφού το ακούω που χτυπάει, απαντήστε το, να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Το απαντάω, αλλά δυστυχώς δεν... Ωραία. Δεν σταματήστε το δυνατόν καλύτερα να μπορούμε να... Λοιπόν, κύριε Τριφωνίδη, ναι. Αυτή η κατάσταση στην περιοχή της Λακατάμιας πάλι δημιουργεί πάρα πολλές δυσκολίες. Κύριε Τριφωνίδη, τα προβλήματα όταν ξέρουμε τα έχουμε αναδείξει, έχουμε πάει και έξω από το γραφείο των υπηρεσιών κοινωνικής εμβρίας στην Λακατάμια. Εχθές, που δεν είχε προσκληθεί η συγκεκριμένη υφυπουργός. Η υφυπουργός ναι. δεν ήταν εκεί εχθές, ναι. δεν είχε προσκληθεί. Σημειώστε ότι είχα υποβάλει αίτημα εγώ ότι πρέπει επιτέλους να έρθουν όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί, υφυπουργοί, mm-hmm. για να δούμε, αφόσον εξετάσαμε τα προβλήματα, είδαμε που είναι, να δούμε τις λύσεις που δίνουμε. Ναι. Κύριε Τριφωνίδη, δεν σας άκουσα να λέτε και άλλοι που ήταν καλεσμένοι, ενδεχομένως και δεν πήγαν ή είχαν κληθεί, άκουγα και τον κύριο Λίνο Παπαγιάννη, να πείτε αν γεμίζουν τα παντελόνια τους να έρθουν στην Επιτροπή. Είναι αυτό το πράγμα που είπατε χθες, είναι αντιληπτό ότι πρόκειται για σεξισμό, κύριε Τριφωνίδη. Και αν θέλετε να κάνουμε έτσι και αυτό το μάθημα, να σας εξηγήσω. Καταρχάς, ταγέρ, η κυρία Ανθούση, την γνωρίζω και προσωπικά, δεν φοράει. Ξέρετε τι είναι το ταγέρ. Το ταγέρ είναι Σάβα. Πάνω κάτω φούστα. Όχι, ακούστε κυρία λίγο. Σάβα, ναι. Ακούστε με Σάβα. Λίγο, κύριε Τριφωνίδη, γιατί φύγετε. Όχι, παρακαλώ, ναι. παρακαλώ. Εδώ μας καλέσατε για τις θέσεις μας στις προεδρικές εκλογές. Βεβαίως. Όλα όμως έχουν να κάνουν, κύριε Τριφωνίδη, και το κόμμα που εκπροσωπείτε. Ναι. Εάν, κυρία Σάβα, ένα λεκτικό ατόπιμα το αναδεικνύεται, το οποίο είχα το θάρρος να απολογηθώ. Ναι. Και κατηδία στην κυρία υφυπουργό. Ναι. Βεβαίως. Πήρατε την κυρία Ανθούση και απολογηθήκατε. Βεβαίως, τη συνάντησα κατηδία στην εκδήλωση της ΣΥΤΑΣ και της απολογήθηκα και κατηδία. Μάλιστα. Ναι. Και απλά, κύριε Τριφωνίδη, σχέση, είναι αυτό το εύκολο που προκύπτει για μια γυναίκα μα δεν πολιτικό. Είχα αυτό το σκοπό, κυρία ναι. Σάβα. Δεν είχα αυτό το σκοπό ούτε να θίξω την υπουργό, ούτε να την μειώσω. Αντιθέτως και σε άλλες περιπτώσεις στις επιτροπές, προσπαθούσα να βοηθήσω. Άρα. Ήταν ένα λεκτικό ατόπιμα το οποίο και απέσυρα και απολογήθηκα. Μάλιστα. Λοιπόν. Αν έχετε απολογηθεί οπότε, στην ίδια και γενικά σε όλες τις γυναίκες, γιατί είναι αυτό το εύκολο που έχουν κάποιοι τριφωνίδι και δεν θέλαμε να είσαστε σε αυτή την κατηγορία γι' αυτό. Λοιπόν, να το κλείσουμε εδώ. Κάτι, ναι. Να το κλείσουμε με το εξής. Με το εξής. Και το έχω δείξει διαχρονικά.
και εφθάρινα και στήριξα και ψήφισα γυναίκες σε σημαντικά πόστα στο κυπριακό πολιτικό γίγνεσθε και δεν υπάρχει και αναγνωρίζω μάλιστα το σημαντικότατο ρόλο της γυναίκας που μπορεί να επιφελέσει. Δεν θέλω να πάμε κύριε Τριφωνίδη, να λέμε τα αυτονόητα. Λοιπόν, ευχαριστώ να δω και τους άλλους συναδέλφους σας.